νομίζω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο μας θλίβει όλους, ένας νέος άνθρωπος, τόσο κρίμα και άδικα να φεύγει από τη ζωή. Όμως αυτό είναι και ένα μήνυμα προς όλους, το ότι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε αντικείμενα τα οποία φέρουν εκρηκτικές ύλες. Η ναυτική φωτοβολίδα έχει εκρηκτική ύλη μέσα, η οποία με βάση τις οδηγίες που έχει πάνω, όταν λήξει υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια επιπλοκή. Καλό θα είναι να μην αγγίζουμε υλικά τα οποία έχουν εκρηκτικές ύλες και είναι λιγμένα. Είναι κρίμα και άδικο να χάνουμε ανθρώπους από πράγματα που δεν έχουμε, που χρησιμοποιούν, που δεν έχουμε γνώση. Mm-hmm. Είναι εύκολο κανείς να έχει πρόσβαση σε μια ναυτική φωτοβολίδα? Είναι εύκολο να προμηθευτεί κάποιος τέτοια υλικά από ίδια ηλίας, όπου με την απαραίτητη άδεια πρέπει να προμηθευτεί, αν κατέχει άδεια, γιατί είναι διασωστικά μέσα για ένα σκάφος. Όμως η συγκεκριμένη ναυτική φωτοβολίδα, από όσο πληροφορήθηκα κι εγώ, ήταν λιγμένη. Άρα λοιπόν, όταν κρατάμε κάτι στα χέρια μας το οποίο είναι λιγμένο και έχει εκρηκτική ύλη, νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος του τραυματισμού, και όχι μόνο τραυματισμού, ακόμα και του θανάτου. Όπως αυτή τη στιγμή το είδαμε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Να φεύγει άδικα από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος 33 ετών. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλό θα είναι όσοι προμηθεύονται τέτοιες ναυτικές φωτοβολίδες να διαβάζουν το manual. Ακριβώς επάνω στη φωτοβολίδα γράφει και τις οδηγίες χρήσεως, για να μην προκύψει κάποιο ατύχημα είτε κάποιο θανατηφόρο ατύχημα.